που έχετε εδώ, όλες και όλους, μάλλον από όλη την Ελλάδα, και να ευχαριστήσω και ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει επί τούτου για να έρθουν από Θεσσαλονίκη για αυτή την ημερίδα. Στο επίκεντρο ο άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα ακριβώς του ονόματος που έχει αυτό το επιστημονικό φόρουμ, το οποίο να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι δεν έχει καμία νομική μορφή. Δεν υπάρχει καταστατικό, δεν υπάρχει ταμείας, πρόεδρος και λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί απαρτίζεται και συνεχώς στελεχώνεται από εξαιρετικούς επιστήμονες από όλους τους χώρους από όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι το σημαντικό για όλους μας. Προσβασιμότητα για όλους. Θα σας πω ένα αντίστροφο παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Η αναπηρία δεν θα εμφανιζόταν εάν δεν γινόντουσαν αντιληπτά τα αποτελέσματά της. Τι θέλουμε να πούμε αυτό. Στην αίθουσα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να μπορούμε να έρθουμε όλοι χωρίς να αντιμετωπίσουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν εμφανίζεται λοιπόν καμία αναπηρία για τους φίλες και τους φίλες που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο ή κινούνται με τις βακτηρίες, με τις πατερίτσες τους ή οποιοδήποτε άλλο πληθυντικό μέσο. Δεν υπήρξε πρόβλημα για τους ανθρώπους σαν και εμένα με πρόβλημα όλα τα και δεν υπάρχει πρόβλημα στη μετάδοση της πληροφορίας και στους ανθρώπους με πρόβλημα όρασης και στους γενικά και στους ανθρώπους με διάφορες είδη και ποσοστό απώλειας της ακοής τους, μιας και έχουμε εδώ και την πνευματική και την χιλανάγνωση για τους προπονητές. Όλη αυτή λοιπόν η πληροφορία δίνει τη δυνατότητα να μην αντιμετωπίζει κανένας πρόβλημα για το ποια και πόσο μεγάλη είναι η αναπηρία. Το 2004 έγιναν στην Αθήνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα πούμε μεγάλη χαρά. Αλλά μια άλλη χώρα, και το διθέτω γιατί την επισκέφθηκα και πρόσφατα με τη σύζυγό μου, πήγαμε στην Βαρκελόνη. Έκανε, νομίζω, το 1992 τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ίσως, και δεν έχω γνώση, πριν η χώρα αυτή, η πόλη αυτή, να ήταν ένα μεγάλο χωριό. Εκμεταλλεύτηκε οποιοδήποτε πρόβλημα. Έβαλαν σχέδιο και έφτιαξαν μια πόλη πραγματικά προσβάσιμη για όλους. Μάλιστα, μου είχε κάνει εντύπωση μια ανάρτηση που είχα μια φορά από ένα φίλο, ο οποίος είπε παραπληγικός ότι σε αυτή την πόλη δεν αισθάνομαι ανάπτυξη. Φτάνουμε λοιπόν στο αποτέλεσμα που σας έφερα εγώ αυτήν αυτή. Θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στον άνθρωπο, γιατί δυστυχώς οι δημοσιονομικοί στόχοι, οι εξασφαλίσεις πλεονασμάτων και λοιπόν ζητημάτων τον έχουν βάλει στο περιθώριο, και εμείς εδώ με την ομάδα μας έχουμε τον απόλυτο στόχο να τον φέρουμε στο επίκεντρο. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Τι συμβαίνει λοιπόν με την πληροφορία? Πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο αξιοθέατο, γιατί νομίζω αυτό θα είναι και το τελικό. Θα πω και άλλα πράγματα στη συνέχεια σε άλλες παρεμβάσεις μου, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε και χρονικό περιορισμό για ορισμένους ομιλητές. Πήγαμε λοιπόν σε ένα εξαιρετικό χώρο στην Βαρκελόνη, στη Σαγράδα Φαμίλια, καλά, Ακρόπολη δεν έχουν, να τα λέμε τώρα αυτά, η οποία φτιάχτηκε και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ αυτοί κάνουν στην Ευρώπη κάνουν κάποιους αιώνες να τελειώσουν τα έργα, τα μεγάλα. Ένα εξαιρετικό λοιπόν έργο, ένας ναός με πάρα πολύ ωραίους τρούλους, φτιαγμένους από τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που δούλευσαν και δουλεύουν ακόμα για την ολοκλήρωσή του. Μου περιέγραφε η σύζυγός μου, η οποία έχει εκ των πραγμάτων μια απόλυτα σοβαρή εξοικείωση και έχει τον τρόπο να μου μεταδίδει την πληροφορία από αυτά που βλέπει. Και συνεχίσαμε την ξενάγησή μας μπαίνοντας στο εσωτερικό χώρο της εκκλησίας. Ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά, και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσει να πέσει το βίντεο, σε ένα εκπληκτικό κατασκεύασμα, τοποθετημένο τέλεια, σε κλίμακα, όπου εγώ, ο τυφλός, είδα ολόκληρη την εκκλησία μέχρι και τα παραμικρά σκαλοπατάκια. Σε ένα
Λίγο πιο δυνατά το βίντεο. Με όλες τις πληροφορίες. Με τα χέρια μου λοιπόν είδα ολόκληρη την Εκκλησία. Και να προχωρήσουμε στο επόμενο. Πήγαμε και στο υπόγειο που είχαν τα διάφορα μουσεία τους. Και ξαφνικά μου λέει η σύζυγός μου, έλα εδώ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, έχω ανατριχιάσει, γιατί μου έρχονται στο μυαλό αυτές τις σκέψεις. Γιατί ήταν συγκλονιστικό για έναν τυφλό να δει την Εκκλησία. Σε διάφορα μεγέθη πραγματικής κλίμακας, άγγιξα όλους τους τρούλους. Το παραμικρό σχέδιο, την τεχνοτροπία, ειδική θέση για τα διάφορα πλακίδια που έχουν καλύψει το εξωτερικό της Εκκλησίας. Όλα αυτά, εγώ τα άγγιξα. Θα περιγράψουμε. Ναι, ναι. Έχει ήχο αυτό το βίντεο. Είναι τα χέρια του Τάκη που διατρέχουν ό,τι υπάρχει στον χώρο. Ακούμε, εντάξει. Στο μικρό βίντεο. Σε αυτό το μικρό βίντεο που θα ακούσετε και λίγο το Τάκη, τα χέρια του διατρέχουν ό,τι υπάρχει και είναι στη διάθεση κάθε ανθρώπου που θέλει να ψηλαφίσει και να αντιληφθεί, γιατί δεν βλέπει το πώς έχει φτιαχτεί αυτή η Εκκλησία. Θα δούμε μονάχα τα 15-20 δευτερόλεπτα και θα ακούσουμε για να τρέξουμε παρακάτω. Ευαγγελία. Είναι το πλακάκι που χρησιμοποιούν σε πάρα πολλά σημεία. Είναι τα ηλιοτρόπαια τα οποία έχουν και μια ειδική, πολύ καλυστερή μορφή. Έχουν προσέξει ακόμα και τον τρόπο του υλικού, τον τύπο του υλικού. Στο εξωτερικό χώρο συνεχώς. Τα οποία φυσικά θα έχουν εδώ για να δούμε τι σημαίνει προσβασιμότητα για τους τυφλούς στον πολιτισμό και στην τέχνη. Για τους τύπους με πρόβλημα όραση, αυτή τη στιγμή περνάω με τα χέρια μου τους τρούλους. Στο εξωτερικό τμήμα της Εκκλησίας, με άλλη υφή διαφορετική, και δεν ξέρω αν υπάρχει και αυτή η κοιλότητα που εμφανίζεται και εδώ στο πλακίδιο αυτό. Είδα την Εκκλησία. Προσβάσιμο για τους τυφλούς, τέχνη και ο πολιτισμός δεν είναι κάτι μακρινό εδώ. Εδώ είναι τα τελειώματα των πύργων, τα οποία είναι και τα πιο ωραία. Υπάρχουν και σχετικά ομοιώματα. Ένα από το οποίο συνεχίζει να ψηλαφεί αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί διαθέσιμα για πολίτες χωρίς όραση. Και εδώ τελειώνει το βίντεο. Σας ευχαριστώ.